Είχανε βοήθεια. Τα παιδιά φυσικά είχαν βοήθεια. Ο μικρός όχι, η μεγάλη. Η οποία είναι ένα πολύ έξυπνο και πολύ συναισθηματικό πλάσμα που δεν μπορείς να τη κρυφτείς, δεν μπορείς να την ξεγελάσεις και η ίδια καταλάβαινε ότι ο πατέρας της κατά κάποιο λόγο χειροτερεύει. Το έβλεπε αυτό το πράγμα. Δηλαδή και από μόνη της δεν μπορούσες να την κοροϊδέψεις ότι όλα τα πράγματα θα πάνε καλά. Έλεγε. Ο Αλεξανδρός. Ο Αλέξανδρος... Ο Αλέξανδρος ήταν αποφασισμένος ότι δεν θα υπάρξει ένα αίσιο τέλος στην υγεία του τον τελευταίο καιρό. Όμως, επίσης ήταν και αποφασισμένος ότι το τέλος θα το γράψει αυτός, όπως και έκανε. Και επίσης αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα από όλες αυτές τις ιστορίες που εγώ καθημερινά θέλω να σου πω, δηλαδή, εμάς λόγω της αναγνωσιμότητας του Αλέξανδρου μας έχει δοθεί τώρα ένα βήμα. Να πούμε 2-3 πράγματα, να μοιραστούμε την εμπειρία μας. Αυτά που λαμβάνω εγώ καθημερινά στα social media είναι ακόμα πιο δύσκολες ιστορίες. Μου στέλνουν μητέρες οι οποίες χάσανε στον COVID σύζυγο και παιδί. Εγώ τι να πω σε αυτή τη μητέρα τώρα που μου λέει μπράβο, κορίτσι μου, είσαι δυνατή. Τι να της πω. Ποια είναι δυνατή, εγώ ή εσύ. Πρέπει να βγει κάτι πάντα θετικό από όλη αυτή την ιστορία. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μετά τον Αλέξανδρο, παρόλο που δεν σχετίζονται, είναι συμπτωματικό, έχουμε και δύο πάρα πολύ ευχάριστες ειδήσεις στο κομμάτι της αλληλεγγύης. Είναι η δωρεά οργάνων από την ΕΜΑ και τις προάλλες η μητέρα του 6χρονου Θωμά, που για μένα είναι συγκλονιστικό αυτό. Δηλαδή, έχουμε και δύο παιδιά, μπορείς να καταλάβεις τι είναι, να αποφασίζεις να κόψεις το νήμα της ζωής του παιδιού σου. Το διανοείς αυτό, γιατί μεγάλο ψυχής μιλάμε. Εγώ αισθάνομαι λίγη μπροστά σε αυτές τις γυναίκες. Δηλαδή, αν κάποιος μου πει είσαι δυνατή, έχεις δύναμη, θα πω είμαι πολύ λίγη για να κουμπώσω σε μια τέτοια λέξη. Θα ήθελα να συναντήσω αυτή τη μητέρα και να τη σφίξω το χέρι, να τη πω δείξε μας τον δρόμο. Πώς. Και τώρα η καρδιά χτυπάει, έχω διαβάσει, μία στην Ιταλία. Έχει μοιραστεί η ζωή αυτού του παιδιού σε διαφορετικές πόλεις. Και έχει συνεχιστεί η ζωή ουσιαστικά. Και έχει συνεχιστεί η ζωή. Για να πάρει, δηλαδή, καθημερινά πρέπει να εστιάσουμε στο καλό. Ακόμα και μέσα από μια δυσάρεστη εμπειρία. Και θέλω να πιστεύω ότι ο Αλέξανδρος με το τελευταίο του το μήνυμα κατάφερε να το κάνει αυτό.